Σουχτερά πρόστιμα έρχονται για τους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και γιοταχή που θα παραβιάσουν τον αντικαπνιστικό νόμο ενώ οδηγούν. Τα ποσά αγγίζουν μέχρι και τα 1.500 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης. Τσουχτερά πρόστιμα περιμένουν τους οδηγούς λεωφορείων, ταξί και γιοταχή που θα παραβιάσουν τον αντικαπνιστικό νόμο και θα ανάψουν τσιγάρο ενώ οδηγούν, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Είναι σωστό το μέτρο, αλλά σε εμάς είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί με την άποψη, επειδή μου, ότι είμαστε 12 ώρες στο τιμόνι. Γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Καμιά φορά κάπνιζα μέσα στο λεωφορείο. Και ήταν πολύ κακό αυτό. Και το παραδέχομαι με ποιότητα αυτοκριτικής. Δεν είναι το θέμα μόνο το πρόστιμο. Είναι υγεία πρώτα απ' όλα. Πώς αντιδράσουν όμως οι οδηγοί ταξί στην περίπτωση που κάποιος πελάτης του ζητήσει να καπνίσει? Αν είναι ανοιχτά τα παράθυρα, θα τον αφήσω. Αν είναι κλειστά, δεν μπορώ. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Τους λέω με δικά τους όμως τέτοια, γιατί καμιά φορά παρεξηγιώνται κιόλας γι' αυτό, για αυτόν τον λόγο. Από εκεί πέρα είναι δικό τους θέμα, καθαρά. Στους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς που καπνίζουν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα, ενώ αν στο όχημα επιβαίνει παιδί κάτω των 12 ετών, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Εννοείται ότι αν υπάρχει παιδί δεν καπνίζεις, έτσι σέβεσαι το μωρό, το παιδί, οτιδήποτε είναι. Και τον άνθρωπο που δεν καπνίζει παράλληλα. Αλλά άμα θέλω να καπνίσω θα βγω έξω, θα κάνω οτιδήποτε άλλο. Το κάπνισμα θα απαγορευτεί στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων που θα διαμορφωθούν ειδικά για τους καπνιστές, στους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων αλλά και στα λιμάνια. Από την απαγόρευση δεν εξαιρούνται όσοι κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο ή χρησιμοποιούν πάσης φύσεως φυτικά προϊόντα για κάπνισμα. Η αστυνομία θα βρίσκεται στους δρόμους κάνοντας ελέγχους και εντοπίζοντας τους παραβάτες.